Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης για να βάλουν τέλος στην επιδρομή επιτίδιων που έχουν ήδη αρπάξει τις οικονομίες αρκετών ηλικιωμένων στη Βιάνο αλλά και περιοχές της Μεσαράς. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά επίσημα ξεπερνάνε τα 10 στην τελευταία εβδομάδα. Μόνο στις 3 περιπτώσεις απάτης που έχουν ήδη καταγραφεί άρπαξαν 36.000 ευρώ πριν γίνουν καπνός. Ο Δήμος Φεστού, όπου οι απόπειρες της απάτης ξεπερνούν τις 10, εξέδωσε επίγουσα ανακοίνωση ζητώντας την προσοχή των πολιτών, ενώ αστυνομικοί γυρίζουν πόρτα-πόρτα στα υποκαταστήματα των τραπεζών, ζητώντας από τους υπαλλήλους να μπλοκάρουν τις μεγάλες αναλήψεις από ηλικιωμένα άτομα και να τους ενημερώνουν για το ενδεχόμενο απάτης. Οι αρχές πρόλαβαν στο κησέ υποκαταστήματος τράπεζα στη Μεσαρά και ένα τρίτο ηλικιωμένο, ενώ επιχειρούσε ανάληψη για να παραδώσει τις οικονομίες τους στους απατεώνες. Ευτυχώς εκεί πέρα οι υπάλληλοι ήταν περισσότερο υποψιασμένοι, προσεκτικοί, γιατί η αστυνομία ήδη έχει ειδοποιήσει όλες τις τράπεζες στην περιοχή μας ότι πρέπει να είναι περισσότερο υποψιασμένοι. Και έτσι καταφέρανε να αποτρέψουν το γεγονός. Οι αετονίχηδες εκμεταλλεύονται την αγωνία των συνταξιούχων που περιμένουν αυτή την περίοδο τα αναδρομικά. Κάνετε έχει ταθείγεται αυτά τα θέματα, γιατί όσο υπάρχει πρόβλημα οικονομίας και στριμώγματος τόσο πολύ, οι απατεώνες θα προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Στον ένα ηλικιωμένο υποστήριξαν ότι θα πάρει 30 έως 40.000 ευρώ επιστροφή, αρκεί να καταβάλει 15.400 σε 2 λογαριασμούς που του έδωσαν, όπως και έπραξε πριν αντιληφθεί το μέγεθος της απάτης. Και στις 2 περιπτώσεις η πληροφόρησή μου είναι ακριβώς η ίδια. Τους είπανε ότι έχουν επιστροφή από συνταξιοδότηση, θα πάρετε 26.000 ευρώ, πρέπει να καταβάλλετε τα 12.000 για να μπορέσετε να πάρετε στο σύνολο τα 26.000 που πρέπει να σας καταβληθούν. Και νομίζω τους είπανε γύρω στις 30 με 40.000 ότι είναι επιστροφή που πρέπει να πάρετε από πάλι συνταξιοδοτικές φορές. Πρέπει να καταβάλλετε το ποσό των 15.400 ευρώ, τα οποία τα κατέβαλαν με την πληροφορία που έχω μέχρι τώρα σε 2 τράπεζες. Τον υπάλληλο τράπεζας υποδίθηκε αλλοδαπός απατεώνα στη Βιάνο, ο οποίος απέσπασε από 67χρονη γυναίκα 8.600 ευρώ για την ίσπραξη καθυστερημένης επιταγής από την εφορία, όπως της είπε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο απατεώνας προθυμοποιήθηκε να καταθέσει ο ίδιος τα χρήματα σε 2 δόσεις για να πληρώσει η γυναίκα το χρέος της. Ναι, μου έχει τύχει κιόλας. Αλλά ναι, ήταν να πάρουν τηλέφωνο να μου ζητήσουν στοιχεία, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα και καλά με την κάρτα που είχα τη δηρέως. Ο κάτοχος του λογαριασμού στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα είναι αλλοδαπός και έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Με τις γιαγιάδες μας και πάλι φροντίζουμε εμείς να τους κάνουμε τις συναλλαγές έτσι ώστε να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Mm-hmm. Και σε παλιότερες περιόδους υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τους ηλικιωμένους τηλέφωνο και τους ζητούσαν χρήματα ή ότι τα χρειαζόμαστε εμείς, είχε τύχει και κάτι τέτοιο. Σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις που μέσω τηλεφώνου άγνωστα άτομα που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι φορέων ή υπάλληλοι υπηρεσιών ζητούν καταβολή χρημάτων είτε την παροχή στοιχείων, λογαριασμών και κωδικών. Ενώ καλούνται όλοι να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους.